Στην ιδιαίτερη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες του κόλπου αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στο πρώτο ανώτατο συμβούλιο των δύο πλευρών στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι διεξάγεται και σε μια κρίσιμη συγκυρία λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επιβάλλεται πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η αυτοσυγκράτηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε χρόνο για να επαναφέρουμε στο τραπέζι την μόνη πολιτική λύση η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει το δομικό πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, που δεν είναι άλλη από την δημιουργία δύο κρατών, τα οποία θα μπορούν να συνυπάρχουν σε ειρήνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του το δομικό πρόβλημα το οποίο οδηγεί αυτήν την περιοχή σε καθεστώς βέβαιης ανάφλεξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και με τις 6 συμμετέχουσες χώρες στην περιοχή του κόλπου, αλλά είναι σημαντικό να καθιερωθεί θεσμικός διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτά τα κράτη. Συζητούμε ζητήματα όσον αφορά στη συνεργασία μας στο πεδίο της οικονομίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί στον τομέα της ενέργειας. Και βέβαια η Μέση Ανατολή αποτελεί κέρια σημασίας παράγοντα όσον αφορά στον διάδρομο IMEC για τη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία.